Σκάγανε ρε φίλε αστυνομία εκεί πέρα και φεύγαμε πάνω στο βουνό, εξαφανιζόμασταν. Τρέχαμε στα στενά, πάλι γυμνή. Hey guys, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είδα όλα τα σχόλιά σας. Αρχικά, χαίρομαι φουλ που σας άρεσε αυτή η ιδέα. Σήμερα ρωτάμε τη χειρότερη καφρίλα που έχεις κάνει ποτέ. Πάμε να δούμε πόσο καφρί είστε. Γεια σας. Θα μπείτε στο βιντεάκι που κάνουμε. Σεζόν έχει τύχει να την πήρα να είναι πάρα πολύ ζεστή, την οποία θα την πάω στον πελάτη. Και έχω βρει καλαμάκι κάτω στο πάτωμα. Την έχω ανακατεύσει με το καλαμάκι και του έδωσα άλλες και ήταν καινούργια κανονικά. Αν πώς δεν το έχω πολύ ξέρει, είναι κάτι καινούργιο. Σου λέει σε φάση είναι ζεστή η μπύρα, πήγαινε την πίσω. Είναι στην μπύρα, δεν έχει αφρό και του λέω έγινε. Γυρίζω πάλι, έχω φέρει το καλαμάκι από κάτι που βρήκε στο πάτωμα και το έχω ανακατεύσει για να βγάλει αφρό και το έδωσα. Συνήθως με ρωτάνε για οδηγίες στην περιοχή που μένω. Και του λέω δεν είμαι από εδώ. Σε κάθε βίντεο θα σας δίνω και ένα hint. Έτσι λίγο σιγά σιγά να γνωριζόμαστε παράλληλα με τα γυρίσματα, γιατί είδατε τα σχόλιά σας ότι θέλετε λίγο παραπάνω κόσμο. Πολλοί μου έχετε γράψει ότι έχω αδυνατήσει και τέτοια. Ναι, κάνω γυμναστική. Να κάνετε κι εσείς γυμναστική, κάνει καλό. Γιώργο, πόσα κιλά έχασες φέτος? Σιγά, γύρω στα 10. Εμένα αυτό που με βοήθησε φουλ ήταν 30 λεπτά διάδρομος, φουλ ανηφόρα στο 4,8 ταχύτητα. Δεν ξέρω αν κάνει σε όλους, εμένα με βοήθησε. Πάμε να συνεχίσουμε με το βίντεο, έτσι μια άκυρη πληροφορία. Επίσης είμαι ηχθής με δίδυμο, τι άλλο να σου πω άκυρο. Θα χορέψουμε, πάμε. Οπα! Είχε συμβεί σε μία φίλη μου, όχι σε μένα. Ήτανε διακοπές με τις φίλες της και το αγόρι της είχε βγει με την παρέα του και του στέλνει που είσαι, έτσι λέει με σπίτι. Εν τέλει, AKA toxic φίλη, μπήκε στο προφίλ του και είδε ότι έκανε sexting με άλλες κοπέλες, ας πούμε. Ενώ έλεγε σε εκείνη δεν έχω βγει με σπίτι, ενώ εν τέλει αυτός όταν είχε βγει με τους φίλους του, είχε γνωρίσει κάτι κοπέλες και κανόνιζε να βγει με τη μία. Πόσο καιρό ήταν σε σχέση, φίλη? Ένα χρόνο. Καλά πήγε αυτό. Να σε δείξουμε λίγο, δεν σα αφαίρεσε. Έχει ακούει το story, τρώει τα μπέργκερ, πατάτες. Ζωάρα, μα. Είχαμε βάλει φωτιά στο κάδος στη μέση τάξη. Άντε ρε, ωραία. Έλειπε ο καθηγητής και το κάναμε εμείς και μετά φύγαμε. Γιατί? Έτσι εγώ, σαν μπας. Το να παρακολουθείς κάποιον, ναι. Δεν είναι. Κοντά εννοεί. Κοντά, να παρακολουθήσεις, ναι, έτσι. Με κιάλια, λίγο, έτσι. Λίγο. Μασκαρεμένη και τέτοια. Είναι λίγο. Ναι, λίγο καφρίλα. Τι είχε γίνει τότε? Έπρεπε να αποδειχτεί ότι δεν. Ότι... Αποδείχτηκε. Αποδείχτηκε. Κρίμα. Έχει 200.000 subs. Γιατί τραβά smartphone και δεν έχει κάμερα, ρε. Έχω και την κάμερα στην τσάντα. Απλά αυτό το βίντεο είναι interactive. Τι είναι αυτό? Θα καταλάβει όταν βγει. Interactive. Εγώ τι κάνω, σε μου να ξέρω. Πάμε λίγο, αδερφέ, είσαι ωραίο. Βίντεο call με την κυρία, με τη γυναίκα, τι κάνετε? Καλά είστε! Η παλιά μου ομάδα του Βόλεϊ είχαν ψηλό μπιφ με μια άλλη ομάδα. Μας κοροϊδεύανε λίγο εκεί στο ημίχρονο. Και στο time out κάνει ο αρχηγός, κορίτσι, ελάτε λίγο στα αποδυτήρια. Πάνω από εγώ στα δικά μας. Και λέει όχι σε αυτά, στα άλλα. Μπαίνουμε στα άλλα και τους παίρνουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Όντως. Παπούτσια, φούτερ, λεφτά, κοσμήματα, τα πάντα. Βάλαμε στις τσάντες μας και πήγαμε και συνεχίζαμε και παίξαμε. Τα επιστρέψαμε μετά δηλαδή? Ναι, ναι, τα επιστρέψαμε. Μπράβο. Ήμουνα στη Λιθουανία και είχαμε πιει. Έχουν έρθει να με βρουν οι φίλοι μου εκεί πέρα, 50 λεπτά η μπύρα. Τα κατεβάσαν όλα, δεν υπήρχε. Η αστυνομία στη Λιθουανία δεν αστείευε. Και επειδή οι τουρίστες εκεί πέρα γερασμίτες είμαστε γενικά τέτοια, τρέξαμε, μας πιάσαν. Μπήκατε στο τμήμα? Κάναμε αυτό το. Μιλήσαμε εκεί με την πρεσβεία μια μέρα και. Άντε ρε. Για διατάραξη της Λιθουανίας. Διατάραξη της χώρας όλες. Ένας φίλος μου, ας πούμε, είχε πάρει το iPhone το πότε ήταν, το 2017. Είχε κατεβάσει το παντελόνι, είχε κατεβάσει και το αυτό και πέταγε κάτω το κινητό του και έλεγε σε ένα Τούρκο πάντα το ξέρω εγώ. Είναι, βγάζει το βρακί, βγάζει το παντελόνι και δίνει το τηλέφωνο σε ένα Τούρκο και λέει πάντα το κάτω. Πάντα το κάτω. Και γιατί όλο αυτό γινόταν ενώ ήταν γυμνός, ας πούμε? Τρέχαμε στα στενά, πάλι γυμνή και δεν μας πιάσανε. Ήρθε εδώ έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα. Και ξεκίνησε Λιθουανία. Αυτό θέλει με ρεμά. Του έτοιμου. Έλα, έλα. Έχει εδώ. Ζέστη, παιδιά. Έχει ζέστη, Τι κάνετε, καλά είστε? Μια χαρά. Μπράβο. Από πού είσαι? Αλβανία. Πάμε λίγο με τη τσαμπέν, τσίφια ροπ, τσίφια μότρεν. Τι του έχουμε του Αλβανού φίλου? Μου θυμίζει λίγο τη Σάτι, μόνο εγώ το βλέπω. Μου τάζουν λαγού στη Πετραχίλια να γυρνάνε σε πρώην. Δηλαδή, τι σου έλεγε, ας πούμε, θα σε παντρευτώ, θα σε κάνω. Θα παντρευτώ, είσαι μόνη, το ένα τάλι ξαφανιζόταν μετά από δύο μέρες την πρώην. Τέλειο, Μάνες, Μάνες. Πάντα όλα, δηλαδή. Ναι. Τρίγκλες. Πήγε ένα σπίτι, μου έλεγε να έρχεσαι εδώ καμιά μέρα να καθαρίζει. Το ένα, το άλλο, με πρόσβαλε. Η καλή πεθερά που λέμε. Έταξε πολλά. Ευχάριστο. Είμαστε κοντά στι 200.000. Κάντε ένα subscribe να πάμε επιτέλου 200.000. Είμαστε εδώ πέρα 198 μήνες. Σε αγαπάμε. Κάνεις και άλλα τα βιντεάκια που έκανες τώρα με το backstage. Εδώ είμαστε. Έκανα κάτι για μια περίοδο με μια κοπέλα και μου είχε πει ότι παίζει να είναι έγκυος και δεν το είχα μάθει εγώ. Και της είχα πει ο μόνος τρόπος να είσαι έγκυος είναι το να είναι βιντεέξ.
Γιατί? Γιατί δεν το πίστευα, γιατί είμαι προσεκτικός γενικά με αυτά. Τελικά είναι. Άμα δεν θα ήμουν εδώ πέρα, θα ήμουν εκτός Ελλάδας. Δεν είσαι έτοιμος για μπαμπάς. Όχι. Είσαι πιο όμορφος από κοντά να το ξέρεις. Αν ήμουν κοπέλα, θα σε φάσωνα. Θα μπει στο βίντεο από τους τρεις. Κανένας. Ο κύριος. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Δεν μπήκανε. Είχε συμβεί κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω με τη φίλη μου. Και τη λέω: έλα να βγούμε να το συζητήσουμε. Και μου λέει: δεν μπορώ. Έχω πάρα πολύ διάβασμα. Μετά έτυχε να τη δω έξω, ξέρω εγώ, με παρέα. Oh. Έτσι βλέπω. Και κάνετε ακόμα παρέα. Έχουμε ψιλοκόψει, αλήθεια είναι πλέον. Γιατί έβλεπα ότι είναι από αυτές τις φίλες που σε θέλουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και όσο του συμφέρει. Αυτό. Είμαι Πάνος. Ποιες είστε? Δεν θέλετε. Εγώ συνεχίζω να είμαι Πάνος. Πάλι τώρα κλειστά στο Σαββατοκύριακο. Και είχαμε κάνει τσιγάρο χαλαρά. Και παίρνουμε ένα κάδο, λέμε εντάξει, μέσα στο κάδο δεν θα απλωθεί τίποτα, θα είναι πιο χαλαρά. Και του μανιάσει όλο ο τόπο. Όλο. Είδε και πυροσβεστικό. Μέσα στο σχολείο ή έξω, έξω. Μέσα στο σχολείο σου λέω, στο προάβλιο. Το Περιστέρι πήγαινα στην πίε. Μαλάκα, Περιστέρι. Κυρίες, θέλετε να μπείτε σε ένα βιντεάκι που γυρίζουμε. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Μερικές φορές νιώθω ότι πουλάω. Πουλάω φυλάδια, πουλάω αρώματα. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε τύπου. Τουλάχιστον ήταν ευγενική η κυρία. Έρχομαι! Έρχομαι! Έχω δει γυναίκα και λέω. Πω, λέω. Και πέσε κάτω. Μάλιστα. Ρίχνω τις γυναίκες. Η εμπειρία είναι μια τσατσάρα που την έχεις όταν πια δεν έχεις μαλλιά. Όσον αφορά τις γυναίκες, αυτό που θα συμβούλευα ένα παιδί θα είναι να μην τρέχει ποτέ πίσω από μια γυναίκα. Πρώτον. Δεύτερον, ποτέ δεν δείχνουμε σε μια γυναίκα πόσο την αγαπάμε. Και τρίτον, δεν της δείχνουμε ποτέ περισσότερο από όσο της αξίζει πόσο την αγαπάμε. Και πώς θα είναι μαζί μας αν δεν της δείχνουμε ότι την αγαπάμε. Μάλιστα είναι μαζί. Ότι ευθύνη κολλάει. Η γυναίκα, φίλε μου, βαριέται πολύ εύκολα. Εμπειρία, μιλάει εμπειρία τώρα. Πώς θα σου φάνηκαν? Καλά ήταν. Θέλετε να μπείτε στο βίντεο μας. Να είστε καλά, Αγαλιάζει η ψυχή μου όταν τρώω πακέτα. Γράφανε στο βίντεο πώς γίνεται να ρίξει πακέτο στο νόσο. Έλατε. Να μας πείτε καφρίλες που έχετε κάνει. Με τις καφρίλες. Όχι, ρε, δεν μένουμε Λούμπεν. Πέθανα στα γέλια τουλάχιστον, εντάξει. Πόσο αστείο ήτανε. Εσύ έβγαζε στο YouTube. Ακόμα βγάζω. Σε έβλεπα, μικρή σε έβλεπα. Πόσο είσαι τώρα? 19. Πόσο μικρή με έβλεπες δηλαδή? Δεν, όταν έβγαζε Twitter, ρε φίλε. Μα ακόμα βγάζω κάθε εβδομάδα. Τροπή σου, Sorry, ρε φίλε. Sorry. Ναι, Νόσκαλ, εννοείται πως το θυμάμαι. Ναι, εννοείται ναι. Πως το για έλα να σου πω, έλα λίγο από εδώ που είχε και τον ήλιο. Βασικά είναι ένας καθηγητής, όσοι είναι στο ΕΚΠΑ, στις θετικές επιστήμες, μάλλον τον ξέρουμε, κύριος. Έχω την υπερδύναμη του μικροφόνου. Είναι ένα moment, ρε φίλε. Άντε, πάρτε, πάρτε. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Ένα καθηγητή, ωραίο, είστε στο ΕΚΠΑ, θετικέ επιστήμε το ξέρετε. Μαθηματικό, τέλο πάντων, όλοι ξέρουν. Αυτό ο άνθρωπο είναι ρατσιστή, ξεκάθαρα. Εσύ γιατί μιλά έτσι, είσαι αλλοδαπή. Εσύ γιατί ήρθε από ΕΠΑΛ, πάνε μαζί με τι νοσοκόμε. Ευτυχώ περάσαμε το μάθημά του, διαδικτυακά δώσαμε. Εσύ είσαι πρώτο έτο. Πρώτο έτο, μάλιστα. Το παίρνω. Δεν μπορώ άλλο. Νιώθω κενό. Είναι ρατσιστή. Εσύ από πού είσαι? Είμαι εσύ Γερμανίδα. Δεν το ξαναδώ, ελπίζω. Δεν είναι καν μάθημα άνθρωπο, δηλαδή καλύτερα να μην μπαίνεις καν παρά να μπαίνεις. Δηλαδή μπήκα 10 λεπτά μετά από 2 μήνες που δεν είχα πατήσει και βγήκα. Καφρίλα που είχε κάνει κανείς στην τάξη, καμιά να γίνει. Το δημοτικό είχε παίξει καθηγητής ξύλο με μαθητή. Έπαιξαν ξύλο, πιάστηκαν, αγκαλιά ωριακά, ρε, έτσι, μπουνίδια. Περίμενε λίγο. Ενώ, στο δημοτικό, εμείς με το ζόρι μιλάγαμε, ρε μα. Hey, Γιώργο, πώς παίζεις ξύλο, και στο δημοτικό, πόσο ήταν, τόσο ήταν. Ρε, αυτός και αυτός αντίστοιχε τρελός, ρε φίλε, τον έπιασε. Ποιος της αντίστοιχε, ο καθηγητής ή ο. Ο καθηγητής που τον έβριζε ο μαθητής, ρε. Έδιρε το ανήλικο. Έδιρε το ανήλικο και μετά την επόμενη μέρα, επειδή μάλλον του την είπαν, λέει: δεν μπορώ να του κάνω κάτι, παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα, ας τον αφήσουμε έτσι. Και στο τέλος χρονιάς κάναμε μια γιορτή έτσι εκεί πέρα και δίναμε τα πολιτήρια του δημοτικού. Και έπαιξε ένα φυλάκι κατά λάθος καθηγητή και αυτό του μαθητή. Τάκι. Έπαιξε κάτι έτσι. Βγήκε σωστά με φίλε. Μιλάμε για δημοτικό, ρε, είσαι παιδάκι, ρε. Ο άλλος έπαιξε ξύλο. Του ρίξε πεταχτό κατά λάθος. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, αδερφέ, όντως. Κάντε subscribe να φτάσουμε 200.000. Πάμε. Θα μπείτε στο βίντεο μας. Γεια σας, καλησπέρα. Όχι. Δεν ξέραμε τη διεύθυνση του πρώην της. Την ψάχναμε την περιοχή. Τι βρήκαμε τελικά? Ψάχνατε τη διεύθυνση του πρώην. Ναι. Γιατί ψάχνατε που μένει? Έτσι, για να πάμε, για να πούμε ότι το βρήκαμε. Να πούμε ένα γεια. Να χαρούμε ότι το βρήκαμε. Με το ένστικτο το δικό μου. Δεν βγάζει νόημα. Τι θέλετε τη διεύθυνση του πρώην? Πάμε κάτω το σπίτι να δούμε, δεν ξέρω, έτσι απλά. Τι κάνετε από κάτω? Τίποτα, δεν το βρήκαμε τελικά. Αυτό γιατί είναι καφρίλα, δεν είναι καφρίλα. Δεν ξέρω, το λέμε για καφρίλα. Θέλετε να μπείτε σε ένα βιντεάκι? Γιατί όχι όμως, τι σας κάνει να. Έτρεξε. Η τύπησα έτρεξε, ρε. Θέλετε να μπείτε σε ένα βιντεάκι? Όχι όμως, περνούσαν τα αμάξια από το σχολείο, πετούσαμε πέτρες, ελιές, νερό μπαλονάκια. Σκάγανε ρε φίλε αστυνομία εκεί πέρα και φεύγαμε πάνω στο βουνό, εξαφανιζόμασταν. Πιο μεγάλο γυμνάσιο ρε φίλε. Ήτανε δασκάλα, είχε ρε φίλε ένα απίστευτο ποπό. Πολύ ωραίο. Ανέβαινε τα σκαλιά, ήμασταν 15 άτομα από κάτω. Φωνάζαμε το πατ,
σχολάρα μου και το ένα και το άλλο. Μεταξύ ήταν ο διευθυντής πάνω και μας έβλεπε. Εμείς δεν τον είχαμε δει. Φάγαμε 3 άτομα, διήμερη αποβολή και μας αφήσαν. Ήμασταν τσίμα τσίμα απουσίες. Στην ουσία εσύ για ένα κομπλιμέντο έμεινες δηλαδή γι' αυτό, ε. Που ένα μείναμε. Έρε φίλε να πάμε σπίτι μου να γα... Με γυναίκα, ε. Ναι, ρε γόρι μου. Να έχω ξενερώσει το έρμα απίστευτα. Εσύ ξενέρωσε. Εγώ και τελικά, ρε φίλε, τελείωσε εκεί η φάση, τέλος. Δηλαδή, πώς έγινε η φάση. Ρώταμε κάτι άλλο τώρα, με ρωτάς για μου. Δεν πειράζει, να σου ρε, αυτό. Πω, εγώ δίνω μήτρα στα χέρια πάντως. Όποια ενδιαφέρεται, sex symbol στο Instagram. Συμφέροντα, αλλά δουλεύω, έχω αργήσει. Καλή δουλειά να έχεις. Γιατί με παίρνει μαζί. Με πήρε μαζί στη δουλειά. Μπορούμε να το βάλουμε ένα replay. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Ό,τι άλλη διόρθωση έχετε στα σχόλια, εννοείται γράψτε την. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.